Τη δυνατότητα ρύθμισης των ανεξόφιλτων ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει στους πολίτες η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, η ΔΕΙΑ καλεί τους πολίτες να προσέλθουν για εξόφιλση των οφειλών τους έως και τις 30 Νοεμβρίου στα γραφεία της επιχείρησης και με αίτησή τους να προβούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου χρεών τους και την καταβολή των οφειλών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Για πρώτη φορά ξεκίνησε και επίσημα μια ρύθμιση στη ΔΕΙΑ, η οποία νομίζω είναι η καλύτερη ρύθμιση που έχει βγει ποτέ, γιατί έχει το καλό ότι δεν υπάρχει προκαταβολή στη ρύθμιση. Έρχεσαι, έχουμε κάνει κλίμακες και έχουμε ξεχωρίσει από 150 έως 500 ευρώ, από 500 μέχρι 1000, είναι 6 κλίμακες και σε κάθε κλίμακα έχουμε ορίσει ένα κατώτατο όριο όπως το ορίζει ο νόμος, καμία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 20 ευρώ και καμία δεν μπορεί να περάσει σε 100 δόσεις. Η ρύθμιση είναι πάρα πολύ ευνοϊκή, δεν έχει τόκους, δεν έχει τίποτα. Καλό λοιπόν όσους έχουν οφειλές στη ΔΕΙΑ να το τολμήσουν, να έρθουν, να κάνουν μια ρύθμιση, δεν χρειάζεται τίποτα, είναι πανεύκολο, έρχονται στο ισόγειο, πάνε στο προσωπικό της ΔΕΙΑ, δίνουν τον λογαριασμό τους και γίνεται αυτόματα η ρύθμιση. Να σημειωθεί ότι με την αποδοχή και τήρηση της ρύθμισης η βασική οφειλία παλάσσεται από περαιτέρω προς αυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί, παρέχεται στον οφειλέτη αναστολή της διαδικασίας διακοπής της υδροδότησης για τη ρυθμισμένη οφειλή, ενώ σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει διακοπή της υδροδότησης γίνεται επανασύνδεση αυτής κατόπιν της υποβολής αιτήσεως. Αν το ποσό είναι μεγάλο, που δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οφειλέτες, τότε θα έρθει στο ΔΣ της ΔΕΙΑ. Να πούμε και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Αν κάποιος έρθει για να πει ότι έδωσε 20 ευρώ και ξεπέρασα το πρόβλημα των 500 ευρώ που χρωστάω, είναι λάθος το σκεπτικό του, γιατί αν μετά από μία δόση που δεν πληρωθεί αρχίζει το επιτόκιο, έχουμε 5% τόκο, και αν κάνει 3 μήνες και δεν πληρώσει, τότε αυτομάτως χάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να μπει σε ρύθμιση είναι οι 12 δόσεις, οι οποίες έχουν 15% επιτόκιο, και η διακοπή της υδροδότησης. Αν δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος κατ' εξακολούθηση κάνει ρυθμίσεις και τις χάνει, τότε η λύση είναι η διακοπή της υδροδότησης. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν θετικά όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν οφειλή στη ΔΕΙΑ. Νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες του κάθε ενός νοικοκυριού να περισσέψει κάποια λίγα λεφτά για να μπορέσει και η ΔΕΙΑ να λειτουργεί και να επιτελέσει το έργο της.